Οι Σύλλογοι Γονέων, οι ενώσεις μας και εμείς σαν Ομοσπονδία Αττικής εδώ και χρόνια κάνουμε παρεμβάσεις στους Δήμους και στα Υπουργεία. Πλέον όμως θεωρούμε ότι έχει φτάσει ο κόμπος στο κτένι. Δεν μπορούμε να γινόμαστε μπαλάκι της υποχρηματοδότησης, της πολιτικής αυτής της υποχρηματοδότησης όλων των κυβερνήσεων και για τη σχολική στέγη. Αλήθεια, πόσες είναι οι κοιλάδες των τεμπών, οι ζώνες δηλαδή των ανυπολόγιστων κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένα στα παιδιά μας στο σχολείο? Φυσικά, με τη σημερινή συνέντευξη τύπου δεν επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε προς τους αρμόδιους τα προβλήματα. Αυτοί τα ξέρουν όλα καλά, από καιρό, αφού 200 σύλλογοι και οι ενώσεις, η ίδια η Ομοσπονδία έχει θέσει σε γνώση των αντίστοιχων Δήμων, των Υπουργείων και των αρμόδιων υπηρεσιών τα θέματα αυτά που θα δείτε σήμερα. Θέλουμε όμως για άλλη μια φορά να επισημάνουμε, παρουσιάζοντας μια απλή καταγραφή που έχει γίνει από γονείς, όχι από ειδικούς, τα προβλήματα. Επισημαίνουμε έτσι για άλλη μια φορά ότι κανείς δεν δικαιούται να πει ότι δεν ήξερε. Το πρώτο και βασικό είναι ότι ακόμα και από την ενδεικτική καταγραφή που έχει γίνει, αναδεικνύεται ότι η πλειοψηφία αυτών των κτηρίων αδυνατούν να στηρίξουν τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε να συλλέγουμε αυτό το υλικό, θέλαμε να προβάλλουμε ότι τα σχολεία, τα κτίρια της Αττικής, δεν μπορούν να αποτελέσουν το περιβάλλον εκείνο που θα εμπνεύσει, θα συνδέσει στο μυαλό των παιδιών μας τη θεωρητική με την πρακτική γνώση. Να φέρει σε επαφή δηλαδή τα παιδιά μας με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τη φύση. Δεν μπορούν δηλαδή να αποτελέσουν ειδικότερα για τις μικρότερες ηλικίες που τώρα εισέρχονται στη σχολική ζωή το φιλόξενο και ασφαλή αυτόν χώρο που θα προετοιμάζει για την ομαλή ένταξή τους, σε αυτόν, την κοινωνικοποίησή τους και άλλα. Με τις απαιτήσεις που έχει αυτή σε κάθε μία ηλικιακή βαθμίδα. Όμως, φίλες και φίλοι, οι εξελίξεις, τόσο μετά με το ατύχημα στις Σέρες, όσο και με τον καταστροφικό σεισμό σε Τουρκία και Συρία, μας υποχρεώνουν να θέσουμε επιτακτικά, ουσιαστικά, το ζήτημα της ασφάλειας της σχολικής στέγης. Η χώρα μας κατέχει την έκτη θέση στον κόσμο στις πιο σεισμογενείς χώρες και την πρώτη στην Ευρώπη. Αυτός είναι και ο πρωταρχικός λόγος που κάνει επιτακτικό και ουσιώδη το στατικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια, με προτεραιότητα τα δημόσια κτίρια συνάθρησης κοινού, όπως είναι τα σχολεία μας. Εάν συνυπολογίσουμε ότι πολλά από αυτά έχουν κατασκευαστεί με παλιούς αντισεισμικούς κανονισμούς ή ακόμα και χωρίς καμία πρόβλεψη σεισμικού σχεδιασμού, τότε όλοι καταλαβαίνουμε γιατί είναι απαραίτητος ο αντισεισμικός έλεγχος. Τα σχολεία που κατασκευάστηκαν μέχρι το 1984 αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των σχολικών κτηρίων. Χτιστήκανε με παλιό και ανεπαρκή αντισεισμικό κανονισμό και είναι κτίρια γερασμένα, καταπονημένα από παλιότερους σεισμούς και τη φυσιολογική φθορά που έχει ο χρόνος. Πρόκειται για σχολεία που ήδη μετρούν χρόνο ζωής από 38 μέχρι 65 χρόνια, ενώ υπάρχουν και ορισμένα που προσεγγίζουν ακόμα και έναν αιώνα ζωής. Είναι πολύ πιθανό πολλά από αυτά να παρουσιάζουν προβλήματα στο φέροντα οργανισμό τους από οπλισμένο σκυρόδημα λόγω της οξείδωσης του οπλισμού και άλλων προβλημάτων που επιπλέον επιβαρύνθηκαν από την έλλειψη συντήρησης και επισκευών τα τελευταία 10 χρόνια και πλέον. Συνεπώς, όλα τα κτίρια, πέρα από τις αδυναμίες των κανονισμών της εποχής τους, αλλά και των υλικών που ήταν τότε διαθέσιμα, έχουν επιβαρυνθεί από ακόμα σημαντικές φθορές που επηρεάζουν την αντισεισμική τους συμπεριφορά και αυτό καθιστά την ανάγκη επανελέγχου, ενίσχυσής τους, μετά και από απαραίτητες μελέτες, διπλά αναγκαία. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προέκυψαν από τον τελευταίο σεισμό του 2019 στη Δυτική Αττική. Σε αυτό το σεισμό, ουσιαστικά, σταθήκαμε τυχεροί, γιατί έγινε Ιούλιο μήνα με κλειστά σχολεία. Οι Δήμοι, που τυπικά με βάση του νόμου είναι αρμόδιοι για τους ελέγχους, κάλεσαν τους λίγους εναπομείναντες μηχανικούς, ουσιαστικά 50 στον αριθμό των κτηριακών υποδομών, να ελέγξουν τα σχολικά κτίρια με τις μεγαλύτερες ζημιές. Ελέγχτηκαν 355 σχολικά κτίρια, στα οποία και βρήκαν ανεξήγητα πολλές βλάβες σε σχέση με το μέτριο μέγεθος του σεισμού, που ήταν 5,1 ρίχτερ, να θυμίσω. Σε 164 σχολικά κτίρια βρέθηκαν μεγαλύτερες ή μικρότερες βλάβες και 29 κτίρια κρίθηκαν ότι είχαν τέτοιες βλάβες που έπρεπε να εκενωθούν. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα παραπάνω δεν είναι τυχαία. Οι κυβερνήσεις μετέτρεψαν τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων σε ανώνυμη εταιρεία και τον μετέφεραν από την ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας σε αυτή του Υπουργείου Υποδομών. Στη συνέχεια τον συγχώνευσαν στις κτηριακές υποδομές ΑΕ, τις οποίες εσκεμμένα αποδυνάμωσαν τα τελευταία χρόνια από αρμοδιότητες, μηχανικούς και κρατική χρηματοδότηση.
Έτσι, οι ΔΙΕΣ πήραν την κεντρική ευθύνη του κράτους για τα σχολεία μας, τους Δήμους και στους άλλους φορείς με το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, τον Καλλικράτη, ενώ άνοιξαν διάπλατα το δρόμο για κερδοσκοπία μια σειρά επιχειρηματικών κατασκευαστικών ομίλων. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι οι επισκέψεις του Εγκέλαδου είναι δεδομένες σε μια τόσο σημειωμογενή περιοχή, δεν μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά μας στην τύχη. Δεν μπορεί κανείς να παίζει με την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να ελεγχθούν άμεσα όλα τα σχολικά κτίρια, να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί έλεγχοι και όχι μόνο οπτικοί από τις αρμόδιες επιτροπές της ΧΤΥΠ σε συνεργασία με τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων. Να δρομολογηθεί με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα η κατασκευή νέων σύγχρονων αντισεισμικών σχολικών κτιρίων. Θεωρούμε ότι η αποδιοργάνωση της ΧΤΥΠ και η αποψήλωση των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων έχουν οδηγήσει σε διάχυση των ευθυνών και πλήρη αδράνεια του κράτους όσο αφορά τη στατική και αντισεισμική επάρκεια. Γι' αυτό απαιτούμε να στελαχωθεί η ΧΤΥΠ με όλο το απαραίτητο προσωπικό, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί ο μεγάλος όγκος ανεξάρτητων κτιρίων που ξεπερνάει τον αριθμό των σχολείων, καθώς και τα περισσότερα αντιστοιχούν παραπάνω από ένα κτίριο. Συνεχίζουμε λοιπόν για να σας δείξουμε λίγο σε σχέση και με το προηγούμενο του σεισμού ένα πάρα πολύ βασικό ζήτημα, το σεισμό πληκτών κτίριων στο Εγάλεο. Στο 7ο Δημοτικό αλλά και συνολικά σε όλα τα κτίρια που είναι σεισμόπληκτα στο Εγάλεο, 4 ολόκληρα χρόνια μετά το σεισμό του Ιούλη του 19, παραμένουν σε κατάσταση διάλυσης, η οποία είναι επικίνδυνη για όλους τους μαθητές. Και δεν είναι μόνο το σχολείο της περιοχής με προβλήματα που παραμένουν. Οι γονείς έχουν αγανακτήσει και τονίζουν ότι τα παιδιά τους καλούνται καθημερινά να κάνουν μάθημα σε μισό σχολείο, με μισές τουαλέτες, χωρίς κηλικείο και πολλά ακόμη που φαίνονται και στις φωτογραφίες από το 7ο Δημοτικό που βλέπετε. Η εργολαβία λοιπόν που ξεκίνησε για την αποκατάσταση των δύο συγκροτημάτων των σεισμόπληκτων από τον σεισμό του 19, τον Νοέμβριο του 21, έληξε τον Νοέμβριο του 22 χωρίς να προχωρήσει καθόλου το έργο. Πήρε 6 μήνες παράταση, μετεωρολογία συνέπειες του πολέμου της Ουκρανίας και της ενεργειακής κρίσης. Ο εργολάβος ξαναζήτησε νέα παράταση 4 μηνών. Αξίζει λοιπόν να σημειωθεί ότι η παράταση αφορά έργο που δεν ολοκληρώθηκε σε 12 συν 6 μήνες, αλλά θα τελείωνε υποτίθεται σε 4 μήνες που ζητάει τώρα παράταση. Η Δημοτική Αρχή χρησιμοποιούσε επιχειρήματα όπως ένταξη σε υπεργολαβία των έργων με ολοκλήρωση το επόμενο καλοκαίρι και μια σειρά άλλες δικαιολογίες. Όμως αυτή τη στιγμή ο νέος εργολάβος θεωρεί ότι θα αναλάβει το έργο σε 4 μήνες. Μέχρι τώρα υπάρχει η συγκεκριμένη καθυστέρηση που βλέπετε και δεν έχει γίνει τίποτα από το έργο. Μεγάλο θέμα, το ζήτημα της προσχολικής αγωγής. Στο Περιστέρι, στο 44 νηπιαγωγείο, συστεγάζεται με το 4ο Δημοτικό στο κέντρο του Περιστερίου. Η συστέγαση προέκυψε ως λύση το 1997 και εκτότε δεν υπάρχει καμία απόφαση για να αυτονομηθεί το νηπιαγωγείο. Αιτίο φυσικά για όλα αυτά είναι ότι δεν υπάρχει κατάλληλος χώρος για ανέβγηση ή ενοικίαση κτήματος που να καλύψει τις ανάγκες. Επόμενο βήμα, φυσικά, όπως όλα τα σχολεία της Αττικής στα νηπιαγωγεία με την προσχολική αγωγή, είναι η εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤ τον Απρίλιο του 2021 στον αύριο χώρο σχολείων για τη στέγαση του τρίτου τμήματος του νηπιαγωγείου. Πρόκειται ουσιαστικά, όπως και τα περισσότερα ΠΡΟΚΑΤ, για 37 τετραγωνικά σύνολο χώρου ΠΡΟΚΑΤ, που στεγάζουν τουλάχιστον 17 νήπια. Αντίστοιχο κτίσμα υπάρχει για την κάλυψη ανοιγών του 10ου και 21ου νηπιαγωγείου στο Περιστέρι. Στο Δήμο Αρχαυνών υπάρχει άμεση ανάγκη ουσιαστικά για 12 νηπιαγωγεία ανέβγεσή τους. Μεγάλος αριθμός των νηπιαγωγείων και σε αυτό το Δήμο στεγάζονται σε αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ. Συγκεκριμένα το 24ο νηπιαγωγείο, το 19ο νηπιαγωγείο, το 10ο νηπιαγωγείο. Υπάρχει φυσικά και το 17ο νηπιαγωγείο που στεγάζεται, όπως θα δείτε τώρα, σε μισθωμένο υπερυψωμένο ισόγειο κτίριο και η είσοδός του γίνεται από εξωτερική σκάλα. Όπως βλέπετε εδώ. Είναι ένα πρώην κατάστημα. Στο Δήμο Ζωγράφου, η φετινή σχολική χρονιά 22-23, με δεύτερο έτος εφαρμογής της δίχρονης προχωρητικής προσχολικής αγωγής, ουσιαστικά λειτουργούν 33 αίθουσες νηπιαγωγείων που καλύπτουν τις ανάγκες για 650 παιδιά προσχολικής ηλικίας και αγωγής, τα οποία είναι ως εξής.
6 αίθουσες δημοτικών σε σχολεία, 2 αίθουσες μέσα σε παιδικό σταθμό, 8 αίθουσες νηπιαγωγείου σε ισόγεια ή μη υπόγεια πολυκατοικιών, 4 αίθουσες σε ΠΕΟΚΑΤ κατασκευές σε αυλές δημοτικών, 3 αίθουσες νηπιαγωγείου σε ΠΕΟΚΑΤ κατασκευές σε αυλή γυμνασίου, 8 λιώμενα κοντέινερ σε αυτόνομα οικόπεδα και 2 αίθουσες σε ΠΕΟΚΑΤ βαρέως τύπου σε αυτόνομο παλικόπεδο. Από το 2016 έχει παραχωρηθεί από το Δήμο οικόπεδο της ΚΤΥΠ για ανέργεση νέων νηπιαγωγείου. Έχουν περάσει 7 χρόνια και είναι άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί. Στο Δήμο Άνω Λιωσίων Φυλής. Το παράρτημα του 7ου νηπιαγωγείου ιδρύθηκε 2 μήνες μετά την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους και έτσι ουσιαστικά άφησε μια μεγάλη πλειοψηφία μαθητών κυριολεκτικά άστεγους. Την επόμενη σχολική χρονιά το παράρτημα αυτό μετανομάστηκε, έγινε δηλαδή ίδρυση νέου νηπιαγωγείου με καινούργια ονομασία 11ο νηπιαγωγείο. Το σχολικό κτίριο αποτελείται από 2 λιώμενες αίθουσες, όπως βλέπετε, και μια αίθουσα ως γραφείο διδασκόντων. Οι βασικές του ελλείψεις είναι βρύση για πόσιμο νερό δεν υπάρχει στο σχολείο, παρά μόνο νηπτήρες από τις τουαλέτες, νεροχύτες που να μπορούν να πληθούν τα διάφορα αντικείμενα και παιχνίδια που χρησιμοποιούνται για την εκπαιδευτική διαδικασία δεν υπάρχουν. Το μεγαλύτερο μέρος του προάβλου είναι στρωμένο με τσιμέντο, κάτι που καθιστά πολύ επικίνδυνο, και οι μεγάλες βίδες, όπως βλέπετε, που υπάρχουν στις βάσεις των λιωμένων, είναι ακάλυπτες και πολύ επικίνδυνες. Στο Δήμο Κεσαριανής, το 3ο νηπιαγωγείο, στις τουαλέτες του κεντρικού κτηρίου υπήρχαν τουρκικές λεγόμενες τουαλέτες, πάνω στις οποίες στις τρύπες τους δημιουργήθηκαν και τοποθετήθηκαν παιδικές λεκάνες. Προκύπτει μεγάλο πρόβλημα με τη λειτουργία της αποχέτευσης που βουλώνει τακτικά, συντακτικά διαστήματα και αναγκάζονται οι εκπαιδευτικοί να διακόψουν το εκπαιδευτικό έργο τους για να αποκαταστήσουν. Επιπλέον έχει τοποθετηθεί τσιμέντο για στεναγωποίηση της λεκάνης με αποτέλεσμα να λερώνεται οποιαδήποτε στιγμή το σημείο να ποτίζεται με άσχημη μυρωδιά. Επίσης, χρειάζεται πόρτα και όχι διαχωριστικό στη σχολική αίθουσα του κοντέινερ. Στο μπάνιο, που αποτελείται από τους νηπτήρες και τις λεκάνες, απαιτείται ξεχωριστή πόρτα σε κάθε λεκάνη, ώστε να διαχωρίζονται τα αποχωρητήρια από τον προθάλαμο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η προσωρινή λύση που δώσαν οι εκπαιδευτικοί είναι να τοποθετήσουν κουρτίνες μπάνιου για να διασφαλιστεί η ιδιωτικότητα των μαθητών. Αν και σχετικά το πιο νέο σχολείο της πόλης, όπως βλέπετε εδώ, παρατάφτα, είναι σε αίθουσες κοντέινερ εδώ και 10 χρόνια. Δεν υπάρχει στέγαστο μεταξύ των 2 αίθουσών και όταν βρέχει πρέπει να βγουν οι μαθητές για να πάνε στην τουαλέτα και φυσικά να βραχούν. Στο Δήμο Κερατσίνιου Δραπετσόνα, συγκεκριμένα υπάρχουν 5 ΠΕΟΚΑΤ βαρέως τύπου που στεγάζουν νηπιαγωγεία. Το παράρτημα του 24ου νηπιαγωγείου είναι μέσα στην αυλή του 11ου Δημοτικού Σχολείου του Κερατσινίου. Το 5ο νηπιαγωγείο Δραπετσόνα, όπως και το 15ο νηπιαγωγείο Κερατσινίου, είναι σε οικόπεδα του Δήμου. Δεν υπάρχει ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή για το πότε θα αντικατασταθούν σε κτίρια. Το μόνο που μας δηλώνει ο Δήμος Κερατσινίου, όπως και οι περισσότεροι Δήμοι, είναι ότι τα σχολεία μας είναι πάρα πολύ τυχερά που τελικά έχουν συγκεκριμένα ΠΕΟΚΑΤ βαρέως τύπου. Στο Δήμο Διονύσου, κλαδιά εφάπτονται στις σκεπές νηπιαγωγείων, δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένας έλεγχος στις κεραμοσκεπές, όπως βλέπετε. Υπάρχουν λακκούβες που απλά απαιτούν γέμισμα με χαλίκια για να καλυφθούν. Τα παιχνίδια που βρίσκονται είναι φθαρμένα, σκουβιασμένα, όπως το βλέπετε. Στη Σταμάτα, από το 2019 έως και σήμερα, δεν έχουν πραγματοποιηθεί άμεσα αναγκαίες εργασίες και επισκευές στα πλακάκια του σχολείου που βλέπετε εκεί. Υπάρχουν επικίνδυνες ρίζες στην αυλή, όπως βλέπετε, από τα πεύκα, και μια αίθουσα δεν έχει δική της είσοδο και έξοδο. Η πρόσβαση προς την έξοδο του σχολείου ή της αυλής πραγματοποιείται μέσω άλλης τάξης. Και δεν είναι και μόνο αυτή. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Στο Δήμο Κηφισιάς, στα σχολεία το 3ο και 1ο νηπιαγωγείο Κηφισιάς, καθώς και το 3ο νηπιαγωγείο Νέας Ερυθρέας, δεν υπάρχει βρύση για πόσιμο νερό, παρά μόνο από τους νηπτήρες στις τουαλέτες. Επίσης, δεν διαθέτουν κουζίνα για την προετοιμασία των γευμάτων. Όπως και στο 4ο νηπιαγωγείο Κηφισιάς, έχει πρόβλημα με άνοιγμα, όπως βλέπετε στη στέγη, με αποτέλεσμα σε κάθε έντονη βροχόπτωση να περνάει νερό, να πλημμυρίζουν οι εσωτερικοί χώροι και να προκαλείται βραχυκύκλωμα, το γνωστό blackout. Στο 4ο διαμέρισμα Πειραιά, για το 1ο ειδικό νηπιαγωγείο Πειραιά, υπάρχει ανάγκη άμεσης μεταγκατάστασης. Είναι το μοναδικό ειδικό νηπιαγωγείο που καλύπτει τις ανάγκες συνολικά του Δήμου Πειραιά. Οι χώροι που αντιστοιχούν λοιπόν στο νηπιαγωγείο αυτό είναι μια αίθουσα με τουαλέτα 35 τετραγωνικών, μια μικρή αίθουσα 9 τετραγωνικών και ένας βοηθητικός χώρος 6 τετραγωνικών που χρησιμοποιείται ως αποθήκη καθώς δεν αερίζεται και δεν θερμαίνεται.
Ολόκληρο δηλαδή το νηπιαγωγείο καταλαμβάνει χώρο 50 τετραγωνικών μέτρων, που καταλαβαίνετε πόσο ειδικές είναι οι ανάγκες όταν είναι ένα ειδικό νηπιαγωγείο. Και η συνολική του χωρητικότητα, ακόμα και αν αξιοποιηθούν όλοι οι χώροι, αντιστοιχεί σε 10 νήπια. Στο νηπιαγωγείο είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν σήμερα 15 μαθητές, ενώ δεν ήταν δυνατόν να γίνουν δεκτές οι επιπλέον εγγραφές που υπήρχε ζήτηση. Τα τμήματα του νηπιαγωγείου που διαμορφώνονται σε δύο, με το ανώτατο όριο μαθητών για κάθε εκπαιδευτικό, είναι αδύνατο να λειτουργήσουν σε ξεχωριστές αίθουσες, αφού η μικρή αίθουσα, λόγω του μεγέθους της, είναι αδύνατο να φιλοξενήσει τμήμα 7 μαθητών. Κατά συνέπεια, τα δύο τμήματα λειτουργούν με μια κοινή αίθουσα 35 τετραγωνικών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ουσιαστικά για την πολύ ειδική παιδαγωγική παρέμβαση, αλλά και για την ασφάλεια των νηπίων, ειδικά των νηπίων της ειδικής αγωγής. Σχολεία τώρα αναδήμων. Ακολουθούν μια σειρά από αναλυτικά προβλήματα στις σχολικές μονάδες, έτσι όπως μας τα δώσαν 22 ενώσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το περιεχόμενο της παρουσίασης περιλαμβάνει ένα πολύ μικρό δείγμα, όπως είπαμε και πριν, της πραγματικής κατάστασης. Δεν έχουμε εστιάσει καθόλου στη στατική επάρκεια, στα συστήματα πυρασφάλειας, στα συστήματα πυροπροστασίας, καυστήρων και συστημάτων θέρμανσης, που συνολικά σε όλη την Αττική και αυτά εκπέμπουν SOS μήνυμα. Στο Βύρονα. Το πολύ γνωστό τελευταίο ζήτημα του σχολείου ανάληψης, το πρώτο και γυμνάσιο και πρώτο λύκειο του Βύρονα. Οι λέξεις μιλάνε μόνες τους. Τα σχολεία παρέμειναν του Βύρονα για δεύτερη εβδομάδα κλειστά. Ένα παιδί τραυματίστηκε και ένα ακόμη κινδύνευσε όταν κομμάτια του επιχρήσματος, όπως βλέπετε, αποκολλήθηκαν από την ταράτσα του κτηρίου. Κατά τις πρώτες εργασίες επισκευής διαπιστώθηκε από τον εργολάβο πως το πρόβλημα ήταν τελικά συνολικό στα επιχρήσματα, πως ήταν θέμα χρόνων να πέσουν και να ξαναπέσουν τμήματα στα κεφάλια των μαθητών και των καθηγητών. Το πιο σημαντικό για μας είναι ότι την ίδια στιγμή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, αναμόρφωσε τον προϋπολογισμό για τη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτίριων, μειώνοντάς τον από 74.400 ευρώ σε 14.400 ευρώ. Στη Νέα Φιλαδέλφια, το πρώτο ΕΠΑΛ έχει κριθεί ακατάλληλο μετά από τους σεισμούς του 19, χωρίς την παραμικρή παρέμβαση εδώ και 4 χρόνια. Το συγκρότημα στεγάζει 3 σχολεία. Πρόσφατα ο Δήμος προχώρησε σε εργασίες παράνομης αλλαγής χρήσης του σχολικού χώρου. Στο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου και στον προάβλιο του πρώτου ΕΠΑΛ γίνονται εργασίες από τη συνεργεία του Δήμου για να στεγάσουν εργάτες, προσέξτε, και την αποθήκη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Διαπιστώνονται μια σειρά από παράτυπων και αυθαιρεσιών. Αλλάζει ουσιαστικά ο χαρακτήρας του σχολικού χώρου, χωρίς σχετική απόφαση. Πραγματοποιούνται εργασίες χωρίς άδεια. Έχει καταδεφιστεί, όπως θα δείτε, μέρος του περιβάλλον χώρου του σχολείου για να διαμορφωθεί ράμπα εισόδου και υπάρχει κίνδυνος για τους μαθητές. Και βλέπετε εδώ ακριβώς τις εικόνες. Δεν είναι τυχαίο ότι συζητούνται σχέδια ότι συναλλικά το χώρο του σχολικού συγκροτήματος, ο οποίος αποτελεί φιλέτο 47 στρεμμάτων παραπλεύρος του κόμβου της Εθνικής, θα αξιοποιηθεί για άλλους λόγους και όχι για τη σχολική κοινότητα. Από το σεισμό του 1999 και εδώ 22 χρόνια, το πρώτο γέλι της Νέας Φιλαδέλφειας, με την κλασική φωτογραφία που έχει κάνει το γύρο των κοινωνικών μέσων όλο το προηγούμενο διάστημα, αντιμετωπίζει σοβαρό κτηριακό πρόβλημα, με αποτέλεσμα τα μαθήματα των δύο τμήματων να πραγματοποιούνται σε κοντέινερ και όλοι οι βοηθητικοί κατάλληλοι χώροι να έχουν μετατροπεί σε αίθουσες διδασκαλίας που δεν πληρούν καμία από τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις. Στο διάστημα αυτών των ετών πραγματοποιήθηκαν άπειρες συναντήσεις μεταξύ των Δημάρχων, των Συλλόγων Γονέων, της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων της Νέας Φιλαδέλφειας και των κτηριακών υποδομών, που δεν απέφεραν ουσιαστικά καμία λύση. Επίσης, συστάλθηκαν πάρα πολλές επιστολές. Να σημειώσουμε ότι στην 1η Δευτέρου του 2022, πρόσφατα, κατατέθηκε σχετική επιστολή και στο γραφείο του Δημάρχου και στην αρμόδια τμήματα, αλλά και μέχρι σήμερα δεν έχει πάρθει καμία απάντηση σε σχέση και με τον προϋπολογισμό του 2022. Δεν γίνεται καμία αναφορά για το τόσο σοβαρό πρόβλημα του πρώτου Γενικού Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας. Στο Περιστέρι, από τους μεγαλύτερους δήμους στην Αττική. Το κτίριο του 11ου ΓΕΛ, που φιλοξενεί 137 μαθητές λυκείου και 182 μαθητές του 10ου Γυμνασίου. Πρόκειται για ένα κτίριο που κατασκευάστηκε για να στεγάζει σχεδόν τους μισούς μαθητές σε σχέση με τον αριθμό μαθητών που, όπως είπα πριν, φιλοξενεί σήμερα. Η βιβλιοθήκη, το κηλικείο, τα εργαστήρια,
Και εδώ, όπως και σε πάρα πολλά άλλα σχολεία της Αττικής, έχουν μετατραπεί σε αίθουσες διδασκαλίας. Γονείς και καθηγητές καταγγέλνουν τις επικίνδυνες συνθήκες συμβίωσης μαθητών γυμνασίου με λύκειο, σε ένα μικρό, ακατάλληλο κτίριο, αλλά και στη θεματική απαξιώτηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πρόκληση συνιστά επίσης το γεγονός ότι μέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου με συνολικά 319 μαθητές πραγματοποιούνται βαριές εργασίες στο κτίριο με διαίρεση τμήματων, για τη διαίρεση τμήματων. Στο 14ο γυμνάσιο, το γυμνάσιο αυτό βρίσκεται στην περιοχή του Μπουρναζίου. Μέχρι και το σχολικό έτος 21-22 φιλοξενούσε 190 μαθητές, με ιδιαίτερα προβλήματα όπως βλέπετε στον αύριο χώρο. Από το Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα γίνονται επισκευές στο κτηριακό του με μέρος έτσι ώστε να στεγαστούν άλλοι 177 μαθητές του ΕΝΕΓΙΛ. Το κτίριο αυτό διαθέτει 16 αίθουσες, ενώ για την τυπική λειτουργία του ΕΝΕΓΙΛ απαιτούνται οι διπλάσιες, 32. Γιατί πρέπει να υπάρχουν εργαστιακές αίθουσες, γιατρείο, γραφεία συμβουλευτικής, για κοινωνικούς λειτουργούς. Το ενιαίο λοιπόν ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο πρόκειται για ένα σχολείο στο οποίο θα φοιτούν 177 μαθητές με ειδικές ανάγκες. Τα τμήματα είναι 9 μελή και την επόμενη σχολική χρονιά αναμένεται να αυξηθούν, αφού μέχρι και σήμερα έχει 3 τάξεις λυκείου. Μέχρι σήμερα στεγάζεται στο 3ο ΕΠΑΛ, σε ένα κτίριο που με τεράστιες προσπάθειες καθηγητών και μαθητών προσαρμόστηκε για να καλύψει τις στοιχειώδες ανάγκες των μαθητών. Σήμερα, εν αναμονή της μεταφοράς τους στο κτίριο του 14ου Γυμνασίου, 4 τμήματα κάνουν παράλληλα μαθήματα σε αμφιθέατρο, με αποτέλεσμα η κατάσταση των ευπαθών μαθητών να εξήνεται ακόμα περισσότερο. Ενώ δεν λειτουργούν φυσικά τα εργαστήρια που τα έχουν ανάγκη και την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο 6ο και 8ο ΓΕΛ, τα σχολεία φιλοξενούν περίπου 390 μαθητές στο σύνολό τους. Είναι ένα κτίσμα τις αρχές της δεκαετίας του 90. Κάποια στιγμή παρουσίασε πρόβλημα καθίζησης η αυλή και αντιμετωπίστηκε με έργο ανάπλασης, σύμφωνα με το οποίο τοποθετήθηκε ένα πλακόστρωτο. Αποτέλεσμα, το πρώτο σκαλοπάτι κάθε κλίμακας που οδηγεί στην αυλή έχει θαυτεί, όπως και το μέρος της κουπαστής. Αντίστοιχα, το πλατή σκαλο κάθε κλίμακας έχει πάρει κλίση και είναι έτοιμο να αποκολληθεί. Παράλληλα, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, ο πίνακας ηλεκτροδότησης όλων των εξωτερικών χώρων του σχολείου έχει αντίστοιχα θαυτεί κατά το ίμιση, ενώ ήταν ενεργός μέχρι πρότινος που με παρέμβαση του Συλλόγου Γονέων και της Διεύθυνσης του Σχολείου απομονώθηκε. Είναι αναγκαίο να γίνει έργο ώστε να μεταφερθεί στο εσωτερικό του σχολείου. Οι εξωσχολικοί πρόσφατα τον έχουν παραβιάσει. Επίσης, το σχολείο παραμένει περιφερειακά μόνιμα σκοτεινό, βορρά σε κάθε παραβατική συμπεριφορά. Στο 7ο και 10ο ΓΕΛ συλλειτουργούν έχοντας λιώμενες κατασκευές αιθουσών που έχει λήξει η διάρκειά τους. Απαιτείται η κατασκευή 10 νέων αιθουσών και ειδικότερα η κατασκευή νέου σχολικού κτηρίου. Παρότι έχει αγοραστεί σχετικό οικόπεδο πλησίων του σχολείου, η ενέργεια δεν έχει προχωρήσει γιατί έχει χαρακτηριστεί δεύτερη ζώνη πρασίνου του όρου Σεγάλεο, κάτι που δεν εμποδίζει το κτίσιμο σχολείου. Παραπάνω ωστόσο, στο Πρανές υπάρχουν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ακόμα ψηλότερα βρίσκεται άλλο σχολείο, το 20ο Δημοτικό. Υπάρχει φυσικά επίσης δεδικασμένο με το εκπαιδευτήριο Νέα Παιδεία που κέρδισε τον αποχαρακτηρισμό για το ίδιο πρόβλημα και έκτισε φυσικά κανονικά. Στο 7ο διαμέρισμα Αθήνας. Στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Αθηνών. Το σχολείο λειτουργεί χωρίς δικό του κτίριο. Συστεγάζεται με το Μουσικό Σχολείο στο 4ο διαμέρισμα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο 7ο διαμέρισμα χρησιμοποιώντας αίθουσες από το πρότυπο. Υπάρχει τμήμα που στεγάζεται στον 5ο όροφο του 2ου πρωτύπου Λυκείου, στο δώμα ουσιαστικά της ταράτσας του. Υπάρχει καταγγελία γονιού, όπου είδε τους μαθητές να κάνουν μαθήματα χορού στο παρκάκι έξω από το μερευτήριο Έλενα. Αξίζει να αναφερθεί ότι το θέμα της χρηματοδότησης των εργασιών για την ανακατασκευή του κτηρίου στην Πρασά, που θα στεγάσει το Καλλιτεχνικό, ήταν θέμα και πρόσφατη ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ένα ακόμα σχολείο, το 24ο Λύκειο Αθήνας, που λειτουργεί χωρίς δικό του κτίριο. Συστεγάζεται με το 24ο Γυμνάσιο τα τελευταία 25 χρόνια. Σε ένα κτίριο, όπως βλέπετε, που έχει δημιουργηθεί για 250 άτομα, φιλοξενεί τώρα 400 μαθητές. Εκτός φυσικά από τις αντικειμενικές δυσκολίες της στέγασης και της έλλειψης αναγκαίων χώρων και αίθουσών, το σχολείο λειτουργεί με 3 αίθουσες μπροστά στο κλιμακοστάσιο. Όπως βλέπετε, το ακόλουθο κείμενο και της ΧΤΥΠ προς το Δήμο δηλώνει την επέμβαση που επηρέασε την παθητική πυροπροστασία του κτηρίου. Βεβαίως, βλέπετε ότι στους 3 ορόφους έχουν κλείσει τις αίθουσες, έτσι ώστε η πόρτα, όπως βλέπετε, του ασασέ βρίσκεται στη σχολική αίθουσα και δεν υπάρχει πρόσβαση στο κλιμακοστάσιο.
Στο ίδιο σχολείο παραθέτουμε και φωτογραφία και από το γυμναστήριο, όπου υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με το δάπεδο. Έχει πλέον γίνει γυαλί, στο οποίο γυμναστήριο φιλοξενούνται και τρεις ομάδες από το Δήμο Αθηναίων για πρόσθετη χρήση, οπότε έχει επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο. Και φυσικά βλέπετε τα φώτα από πάνω, ότι δεν έχουν συντηρηθεί και τα προστατευτικά πέφτουν. Στο 102 Δημοτικό, η σκαλοσχέση ήταν από τις εργασίες που γίνονται εν ώρα λειτουργίας τον Οκτώβριο και με παρέμβαση των γονιών απομακρύθηκαν. Το προάβλιο βεβαίως παραμένει το ίδιο και καθημερινά υπάρχουν τραυματισμοί παιδιών. Στο ίδιο δημοτικό διαμέρισμα έχουμε το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που έχει μείνει στα χαρτιά εδώ και δεκαετίες. Στο 41 Δημοτικό, η δεύτερη έξοδος από το προάβλιο, στο τέταρτο διαμέρισμα Πειραιά, είναι χαρακτηρισμένη ως έξοδος κινδύνου, οδηγεί σε πεζοδρόμιο, που στη μία άκρη υπάρχει μαντρότυχος. Η άλλη άκρη, που εφάπτεται με την οδό, οδηγεί και η κύρια είσοδος. Αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν υφίσταται ουσιαστικά έξοδος κινδύνου, αφού και οι δύο οδηγούν στο ίδιο μέρος διαφυγής. Το πρόβλημα είναι γνωστό στο Δήμο εδώ και μια δεκαετία σχεδόν, από όταν κινδύνεψαν παιδιά μετά από τη Μεγάλη Νεροποντή, αφού δεν υπήρχε τρόπος διαφυγής. Ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό λειτουργεί και νηπιαγωγείο που η μοναδική του έξοδος βλέπει προς τον πεζόδρομο. Αχαρνές. Άμεση είναι η ανάγκη για επίσκεψη ανέβγεσης σχολικών μονάδων για το 9ο, 18ο, 19ο, 21ο, 31ο Δημοτικό, καθώς και το Ειδικό Γυμνάσιο και Λύκειο. Οι τουαλέτες στις σχολικές μονάδες είναι κατά μέσο όρο σε αντιστοιχεία 1 προς 16 μαθητές, ενώ υπάρχει σχολική μονάδα που η αντιστοιχεία της είναι 1 προς 29 μαθητές. 13 τουαλέτες για 378 μαθητές στο 7ο ΓΕΛ Αχαρνών. Στη συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών μονάδων δεν υπάρχουν πιστοποιητικά αντιπλημμυρικού ελέγχου, σεισμικής θωράκης και πυροσφάλειας. Τον Νοέμβριο του 2022 υπήρχε πτώση σοβάδων από τα βάνη του 26ου και 29ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών και από καθαρή τύχη δεν υπήρχε τραυματισμός μαθητή. Στο 12ο Γυμνάσιο υπάρχουν φωτιστικά χαλασμένα που κρέμονται με μεγάλη επικινδυνότητα πάνω από τα κεφάλια των μαθητών. Ακολουθεί ενδεικτικά η φωτογραφία του 21ου Δημοτικού, του οποία η ενέργεια έχει ξεκινήσει 3 χρόνια και ακόμα είναι, αγαπητοί φίλοι, στο 56%. Στο Δήμο Δάφνης Ημιτού, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ημιτού, οι τουαλέτες βρίσκονται πλέον σε ένα οριακό σημείο. Τα καζανάκια είναι παλιού τύπου, σιδερένια, είναι πλήρως κουβιασμένα, ξεχαραβαλωμένα, κακοσυντηρημένα. Οι μεταλλικές πόρτες είναι εντελώς κουβιασμένες, στο κάτω μέρος τους με κομμάτια σάπιου μετάλλου. Υπάρχουν ελεύθερα άκρα σωληνώσεων από καλοριφέ που έχουν απομακρυνθεί και αποτελούν κίνδυνο ατυχήματος. Οι βρύσες χρειάζονται αντικατάσταση. Τα καλοριφέ της αίθουσης πρέπει να αντικατασταθούν όλα, είναι μαντεμένια. Χρόνια ετούνται οι σύλλογοι γονέων την αντικατάσταση αυτού του τύπου καλοριφέ με φέτες, καθώς είναι επικίνδυνα. Αυτή τη στιγμή, ειδικά τα σώματα του ορόφου χρειάζονται έλεγχο απόδοσης. Υπάρχουν σε κάποιες αίθουσες ελεύθερα άκρα σωληνώσεων από καλοριφέ που έχουν απομακρυνθεί και αποτελούν ακόμα και κίνδυνο ατυχήματος. Στο Κερατσίνη στη Τραπετσόνα. Το δεύτερο γυμνάσιο Λύκειο χρειάζεται άμεση αλλαγή των πλακιδίων σε όλο το κτίριο, δεδομένου της φθοράς που έχει υποστεί με τα χρόνια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθημερινά ατυχήματα σε μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το υλικό αμίαντος που έχουν τα υπάρχοντα πλακάκια έχει κριθεί ακατάλληλο για την υγεία όλων των μαθητών και του προσωπικού. Η συγκεκριμένη σχολική μονάδα έχει μεγάλο πρόβλημα με τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, δεδομένου ότι από την κατασκευή τους είναι πλέον πεπαρασμένες και εκτός των άλλων δεν υπάρχει ρελέ διαφυγής στο κτίριο, με κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών σε περίπτωση διαρροής ρεύματος. Στο ειδικό γυμνάσιο και λύκειο, το κύριο πρόβλημα είναι η έλλειψη χώρων. Λόγω της στέγασής του με το πρώτο ΕΠΑΛ Κερατσινίου, δεν επαρκούν οι αίθουσες, η διδασκαλία, τα εργαστήρια και τα γραφεία καθηγητών. Τα σχολεία αυτά είναι σε κτίριο κτισμένο ΣΔΙΤ. Στην Αγία Παρασκευή, στα Βόρεια. Η σχολική κοινότητα της Αγίας Παρασκευής ταλαιπωρείται χρόνια από την έλλειψη σχολικής στέγης. Έχουμε διχοτομημένες αίθουσες στο 3ο Δημοτικό, αποθήκες που μετατράπηκαν σε τμήματα ένταξη στο 2ο Δημοτικό, αίθουσες εκδηλώσεων στο 2ο Δημοτικό που μετατράπηκαν στο 5ο Δημοτικό για παράρτημα σε κοντέινερ, χώρους πολλαπλών χρήσεων που μετατράπηκαν σε αίθουσες διδασκαλίας στο 6ο Δημοτικό, αίθουσα εκδηλώσεων που έγινε αίθουσα διδασκαλίας στο 3ο Δημοτικό, ανεπαρκείς χώρους υγιεινής στο 1ο και 5ο νηπιαγωγείο, κοντέινες που έγιναν αίθουσες διδασκαλίας στο 3ο Δημοτικό, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων του 1ου Δημοτικού που έγιναν 1ο νηπιαγωγείο
και μια σειρά άλλα ζητήματα. Ενώ συμβαίνουν τα παραπάνω, καθυστερεί χρόνια η απαλωτρίωση ενός οικοπαίδου, χαρακτηρισμένου ως δημοτικό σχολείο, για την οποία η Ένωση Εκεί Αγίας Παρασκευής έχει κινηθεί με όλους τους τρόπους. Βλέπουμε για την ειδική αγωγή, ένα γιλ και για τους σκοφούς και βαρύκους μαθητές. Ειδική μνήμα γίνεται και στην εισήγηση που έχετε στα χέρια σας και επιβάλλεται να γίνει για το υπερτοπικό ειδικό σχολείο Εναγίλ και τους κοφούς θεβαρικούς μαθητές που στεγάζεται και στην Αγία Παρασκευή. Από τη νέα σχολική χρονιά δεν θα μπορεί να δεχτεί νέους μαθητές, καθώς δεν υπάρχουν χώροι, γιατί αποφυτούν λιγότεροι μαθητές από όσους ουσιαστικά εντάσσονται. Ο αριθμός των μαθητών έχει υπερδιπλασιαστεί συγκριτικά με τη δυναμικότητα. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση γνωρίζει την ανάγκη ενέργειας ενός ακόμα ειδικού σχολείου, για το οποίο μάλιστα έχει δημοσιευτεί ΦΕΚ που προβλέπει τη στέγασή του στο Μαρούσι, ωστόσο καθυστερεί και εδώ πέρα η ενέργεια του σχολείου. Με τη νέα σχολική χρονιά, οι μόνες διαθέσιμες θέσεις στο ειδικό σχολείο προβλέπονται να είναι, προσέξτε, στον Οροπό. Στο πρώτο διαμέρισμα Πειραιά, το 26ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά είναι ένα κτίσμα που ανεργήθηκε το 1935 και παραδόθηκε για χρήση το 1936. Η φράση που χρησιμοποιείται, αυτό που βλέπεις είναι προπολεμικό, χάρη αστηρισμού, εδώ είναι κυριολεξία. Ένα κτίσμα που από μαρτυρίες γονέων χρησιμοποιήθηκε ποικιλοτρόπως ανά τους καιρούς, ακόμα και σαν νοσοκομείο στον πόλεμο του 40, και που από τότε έως σήμερα φιλοξενεί και θα φιλοξενεί χιλιάδες μαθητές και παιδιά. Ήδη το 2019 αποκολλήθηκαν κομμάτια σοβά από το κτίσμα και συγκεκριμένα από τον υπηαγωγείο που συστεγάζεται το σχολικό συγκρότημα. Στο 54 Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, η διάνοιξη της εξόδου κινδύνου από την οδό πλην της οδού Σπυροπούλου, βλέπετε εδώ, η υλοποίηση μέτρων μέσων πυροπροστασίας και μέρημνα για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής προστασίας και η τοποθέτηση καγκελόπρωτα στην κύρια είσοδο του σχολείου. Επιδιόρθωση βλέπετε στις φωτογραφίες σπασμένων παρταριών στον προαύλιο χώρο. Στην Καλλιθέα, το σχολείο έχει χρόνια πρόβλημα με τις αίθουσες διδασκαλίας των παιδιών. Οι αίθουσες του ΕΕΚ δεν επαρκούν. Χρειάζονται τουλάχιστον διπλάσιες αίθουσες, όπως και σε όλα τα σχολεία ειδικής αγωγής, για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν σωστά και με ασφάλεια τα μαθήματα παιδιών ειδικής αγωγής. Στο Ήλιον. Το σημαντικότερο σχολικό κτηριακό πρόβλημα του Δήμου Ηλίου είναι το 5ο Δημοτικό Ηλίου. Βλέπετε φωτογραφίες. Παλιό κτίριο με μεγάλο πρόβλημα στην ταράτσα της σχολικής μονάδας και έλλειψη μόνωσης, με αποτέλεσμα να μυρίζει μούχλα όλο το σχολείο συνέχεια. Το κτίριο αυτό έχει προδιαγραφές για φυλακές, αναμορφωτήριο πριν γίνει σχολείο. Στο Διόνυσο. Το πρώτο Δημοτικό Αγίου Στεφάνου βλέπετε ότι έχει ένα δέντρο στο κέντρο του σχολείου. Αποτέλεσμα να έχει πετάξει τη σκάλα και τα πλακάκια της κουζίνας. Παρά το γεγονός ότι η στέγη επισκευάστηκε, το ταβάνι στο μπαλκόνι παραμένει άφτιαχτο. Στο 4ο Δημοτικό Διονύσου, το προάβλιο είναι δύο επιπέδων με επικλενές και ίσιο δάπεδο, σχάρα οβρίων υδάτων στη μέση του προαυλίου, όπως βλέπετε, επικίνδυνο σκαλοπάτι σε μεγάλο μέρος του προαυλίου, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες. Στο Γυμνάσιο και Λύκειο Αγίου Στεφάνου, αυθαίρετο όροφο έχουμε με άγνωστη στατική επάρκεια. Στη Νέα Πέραμο, το κτίριο που βλέπετε του πρώτου δημοτικού, χτίστηκε το 1963. Έχει προκληθεί, όπως βλέπετε, μεγάλο πρόβλημα διάβρωσης της οροφής των αιθουσών, με αποτέλεσμα ολόκληρο το κτίριο να κρυθεί ακατάλληλο, περιμένοντας τον έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή. Το σχολείο έχει γίνει έλεγχος της οροφής από το 2006, ενώ το ασφαλτόπανα της ταράτσας του κτιρίου είναι από το 2002. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει μόνωση, να μπαίνουν νερά στο εσωτερικό της οροφής, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία. Στην Κηφισιά, στο δεύτερο Δημοτικό Κηφισιάς, πρόκειται ένα κτίριο, όπως βλέπετε, 91 ετών. Δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένας έλεγχος στατικής επάρκειας. Στο προάβλιο φυσικά στεγάζεται και κλασικά το 5ο νηπιαγωγείο Κηφισιάς, όπως σε πολλά ακόμη της Αττικής. Το σχολείο διαθέτει μια κεντρική είσοδο και δύο εξόδους κινδύνου, οι οποίες απεικονίζονται πολύ καλά στις φωτογραφίες που βλέπετε. Στον Ασπρόπυργο. Το 4ο γυμνάσιο, ένα ακόμα σχολείο, μόνο σε αίθουσες προκάτ. Και βλέπετε εδώ ότι ο δρόμος αυξημένης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων σε απόσταση αναπνοής
ουσιαστικά 50 μέτρα από σχολείο που υπάρχει πολύ επικίνδυνη διασταύρωση, στην οποία γίνονται σοβαρά τροχαία ατυχήματα συχνά, με κίνδυνο και να εξφεντοσυνιστούν αντικείμενα στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Στο ένα το δημοτικό ασπροπύργου βλέπετε σπασμένα κεραμίδια, σκεπές πεσμένες, σάπια ξύλα. Πάλιες τουαλέτες στο χώρο του σχολείου και στην περανία το γνωστό σχολείο και με παρεμβάσεις που έγιναν και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αλλά και της Ένωσης εκεί, το γνωστό πρώτο και δεύτερο γυμνάσιο Περανίας, με κτίριο διαπιστωμένο ως στατικά ανεπαρκές, με καμία απολύτως εργασία αποκατάστασης, λειτουργούν τα μισά τμήματα σε προκάτ με 27 μαθητές ανά τμήμα, κάτι που φυσικά υπερβαίνει το όριο σε αναλογία προκάτ, ένα περιορισμένο προαύλιο χώρο, εκτεθειμένα τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί, σε βροχές, δεν υπάρχει κανένα στέγαστρο. Η αίθουσα διδοσκόντων και οι τουαλέτες είναι σε προκάτ, δεν υπάρχει επαρκής χώρος για τους εκπαιδευτικούς, όπως και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και τη φύλαξη δεν έχουν χώρο να σταθούν. Το μεγάλο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Εδώ δεν χρειάζεται λόγια, μόνο εικόνες. Ολοκληρώνοντας λοιπόν τη σημερινή παρουσίαση σε σχέση με την εικόνα, πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι χιλιάδες τα σχολεία που λειτουργούν σε αντίστοιχες τέτοιες συνθήκες. Θα χρειαζόμαστε ενημέρες για να αποτυπώσουμε την κατάσταση στο σύνολο των σχολείων του Λεκανοπεδίου. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να αναφέρουμε τι. Το διαπολιτισμικό σχολείο του Παλιού Φαλήρου που έκλεισε εξαιτίας της ακαταλληλότητας του κτηρίου με 200 μαθητές που διασκορπίστηκαν στα σχολεία της Καλλιθέας, της Νέας Μύρνης και του Παλιού Φαλήρου. Τα σχολεία της Νέας Μύρνης, το 7ο Λύκειο και το 8ο Γυμνάσιο που στεγάζονται στο πολιτιστικό Ίδρυμα Εστία, στην κεντρική πλατεία της Νέας Μύρνης, που έχουν απειληθεί τουλάχιστον 6 φορές με έξωση, συγχώνευση, κατάργηση και διαμερισμό 500 μαθητών στα γύρω σχολεία της περιοχής, τα οποία είναι ήδη πολυπληθή. Και φυσικά το ένα το δημοτικό εργαλείο που παραμένει ανοιχτό κάτω από τις πιέσεις των γονιών μέχρι πρόσφατα και λειτουργεί με τη συνεχή απειλή της έξωσης. Τώρα εκ των πραγμάτων έχουν διασκορπιστεί μαθητές σε άλλα δημοτικά. Για μας λοιπόν η χρόνια υποχρηματοδότηση και σχεδόν η ανύπαρκτη ουσιαστική συντήρηση των σχολικών μονάδων έχει φέρει τα παιδιά μας, τους εκπαιδευτικούς, σε αυτή την κατάσταση. Το τελευταίο διάστημα, με απαράδεκτους όρους, έχουν αναδειχθεί και ζητήματα, όπως είπαμε και πριν, των ενοικιαζόμενων σχολικών μονάδων, όπως του ΕΝΑΤΟΥ, αλλά και των σχολείων της Εστίας. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει σχέδιο για ανέγερση νέων σχολείων στην έκταση της ανάγκης που αντικειμενικά υπάρχει. Η πανδημία αποκάλυψε ακόμα και με ακόμα πιο έντονους ρυθμούς το πρόβλημα της αύξησης και το πρόβλημα της αύξησης των αριθμών των μαθητών ανατάξη, που ουσιαστικά οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ διαδοχικά νομοθέτησαν, την έλλειψη σχολικών κτηρίων. Πλέον υπάρχουν περιοχές στην Αττική που οι μαθητές στηβάζονται κυριολεκτικά σε 25 τμήματα σε αίθουσες λίγων τετραγωνικών, όπως είδατε. Ακόμα και οι ελάχιστοι χώροι για τους οποίους υπάρχουν αποφάσεις για ανέργεια σχολείων καθυστερούν αδικαιολόγητα, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που λόγω παρέλευσης του χρονικού ορίου που δίνει ο νόμος για την απαλωτρίωση υπάρχει κίνδυνος να αποχαρακτηριστούν τα συγκεκριμένα οικόπεδα και να γίνει ουσιαστικά αλλαγή χρήσης οικοπαίδων. Υπάρχουν αίθουσες τυφλές, όπως είδατε, υπόγεια κτίρια που κλείνουν 8 και 9 δεκαετίες ζωής. Για εμάς λοιπόν, σαν Διοικητικό Συμβούλιο Ομοσπονδίας, αλλά συνολικά ως γονείς, το σύγχρονο σχολείο πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους απαραίτητους χώρους για τη διαδικασία της μάθησης και πρώτα-πρώτα αίθουσες διδασκαλίας. Αυτές πρέπει να είναι ευάερες, ευήλιες και φωτεινές, όπως ακριβώς είδατε στις φωτογραφίες. Πρέπει να έχουν διαθέσιμο ευαδόν 1,5 τετραγωνικό μέτρο για κάθε μαθητή. Πράγμα που σημαίνει πως τα 20 τμήματα πρέπει να έχουν ευαδό τουλάχιστον 30 τετραγωνικά μέτρα. Πρέπει να έχουν φυσικό φωτισμό ίσο τουλάχιστον με το 10% του ευαδού τους και φυσικό αερισμό μεγαλύτερο είτε ίσο του 5% αυτού. Οι τάξεις πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες και με κατάλληλους διαδρόμους και κλιμακοστάσια προσπέλασης, έτσι ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμός κατά την είσοδο και έξοδο. Θα πρέπει να υπάρχουν εγκαταστάσεις για πρόσβαση σε διαδίκτυο, καθώς επίσης projector και προβαλή ηλεκτρονικού υπολογιστή. Θα πρέπει να έχουν επαρκή τεχνικό φωτισμό για τις μέρες που έχει σύννεφα,
να είναι καθαρές, βαμμένες με απαλά χρώματα, ώστε να βοηθούν τη συγκέντρωση στο μάθημα. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μία τουαλέτα, προσέξτε, ανά 10 μαθητές, ο δε χώρος αυτός να είναι εσωτερικός, να μην χρειάζονται δηλαδή τα παιδιά μας να βγαίνουν στον προάβλιο για να την επισκεφτούν. Απαραίτητο πλέον είναι το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Πληροφορικής και Τεχνολογίας. Πρέπει και αυτά να πλήρουν προδιαγραφές των αιθουσών διδασκαλίας για όλους τους μαθητές, αλλά και να είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα όργανα και πάγκους για τη διεξαγωγή πειραμάτων από τους ίδιους τους μαθητές ανά ζεύγη και με την εποπτεία του εκπαιδευτικού. Σε κάθε σχολείο πρέπει να υπάρχει μια αίθουσα πρώτων βοηθειών, κατάλληλα εξοπλισμένη τόσο σε υλικά, φάρμακα, όργανα και προσωπικό. Τέλος, σημαντικό χώρο για κάθε μαθητή πρέπει να αποτελεί η δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου με διαθέσιμο χώρο για διάβασμα. Σε ένα λοιπόν σύγχρονο σχολείο που έχουμε ανάγκη τον 21ο αιώνα, απαραίτητο πρέπει να είναι οι χώροι για μαθητές με κινητικά προβλήματα. Στο βαθμό που το σχολείο αναπτύσσεται σε περισσότερους από ένα ορόφους, θα υπάρχει να υπάρχει η δυνατότητα προσπέλασης σε αυτούς μέσω κατάλληλων διαστάσεων αναλκυστήρα ή προστατευμένου εξωτερικού αναβατορίου. Σε κάθε όροφο θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μία αίθουσα διδασκαλίας με αυξημένες διαστάσεις θύρας, έτσι ώστε να διέρχεται με ασφάλεια το καροτσάκι. Τέλος, σε κάθε σχολείο θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένη τουαλέτα για αμαία, με διαστάσεις τέτοιες που να διευκολύνουν τη μετάβαση του παιδιού σε αυτή και τη λειτουργία. Σε ένα σύγχρονο σχολείο θα έχει ξεχωριστό ρόλο ο αύριος χώρος, μια και η χώρα μας έχει ήλιο τους περισσότερους μήνες του έτους. Θα έχει αρκετά καθίσματα παγκάκια για να κάθεται όποιος θέλει, ειδικά διαμορφωμένους χώρους σκίασης και χώρους συζητήσεων που σήμερα τα παιδιά μας έχουν ανάγκη πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Σήμερα, με τα μέτρα για ένα σχολείο με διευρυμένο ωράριο, με τη δίχρονη προσχολική αγωγή, θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες υποδομές για τη σύντοση των μαθητών παιδιών μας. Να υπάρχει τραπεζαρία με ικανό ρυθμό τραπεζοκαθισμάτων για όλα τα παιδιά, αυτό φυσικά προϋποθέτει και την ύπαρξη κατάλληλου προσωπικού. Βασικό επίσης στοιχείο του σχολείου είναι το κλειστό γυμναστήριο. Εκεί θα πρέπει να μπορεί να γίνεται το μάθημα της γυμναστικής, όσο και προπονήσεις. Το κλειστό γυμναστήριο πρέπει να υπάρχει, να έχει και αποδυτήρια. Το σύγχρονο λοιπόν σχολείο για μας πρέπει να περιλαμβάνει και όλες τις απαιτούμενες υποδομές για την κάλυψη και των πολυστηριστικών δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες και αναγκαίες σήμερα. Απαραίτητο στοιχείο του είναι λοιπόν η αίθουσα εκδηλώσεων, που οι περισσότερες πλέον αίθουσες εκδηλώσεων, όπως είδατε σε όλη την Αττική αλλά και σε όλη τη χώρα, έχουν γίνει αίθουσες διδασκαλίας. Είναι η πιαγωγία, με ειδικά διαμορφωμένη λοιπόν χώρο, με καθίσματα, με ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αλλά και αίθουσες διαμορφωμένες για τη διδασκαλία μουσικών οργάνων. Το βασικό και κύριο είναι για όλα τα παραπάνω ότι πρέπει να υπάρχει για μας γενναία χρηματοδότηση και πολιτική με κεντρικό σχεδιασμό που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες για σύγχρονη σχολική στέγη. Εμείς λοιπόν ως γονείς με τη μαζικοποίηση των συλλόγων γονέων, των ενώσεων, των ομοσπονδιών, με την κοινή δράση με μαθητές και εκπαιδευτικούς, διεκδικούμε όλα τα παραπάνω. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και σας καλούμε να συμβάλλετε από τη μεριά σας, δημοσιεύοντας όλα αυτά τα στοιχεία που σας δώσαμε, ώστε με ευθύνη της κυβέρνησης να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των παιδιών μας στο σημερινό σχολείο. Να σας ενημερώσω ότι ήδη έχουμε καταθέσει από την προηγούμενη εβδομάδα και υπόμνημα στη Βουλή και σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα σε σχέση με την ασφάλεια στα σχολεία αλλά και τα ζητήματα υγείας των παιδιών μας, στα οποία ζητάμε να γίνουν αιτήματα και της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας και της ΟΛΜΕ και όλων των μαζικών φορέων της Αττικής. Ευχαριστούμε.